Θα πιάσουμε τώρα να φτιάξουμε ένα κοχύλι διακοσμητικό. Θα το φτιάξουμε πιο μεγάλο, όπως είναι αυτό εδώ πέρα από ευκάλυπτο, τον οποίο τον έχω σκίσει στη μέση. Να τον δούμε. Να κρατήσω αυτή τη διχρωμία που μας κάνει εδώ πέρα ο ευκάλυπτος και μου αρέσει πάρα πολύ. Θα προσπαθήσουμε να το αντιγράψουμε όσο πιο ωραία μπορούμε. Είναι μία απλή φόρμα που είναι πολύ εύκολο να τη δουλέψετε με το μάμπα και με αυτά τα εργαλεία που ήδη έχουμε δείξει στα προηγούμενα βίντεο πώς έχουμε φτιάξει. Τώρα έχουμε φτιάξει την εσωτερική φόρμα του κοχυλιού μας, μόνο τη φόρμα, δεν έχουμε κάνει τίποτε άλλο, ούτε στρώσιμο, ούτε να πιάσουμε τα λούκια μας εδώ, ούτε τίποτα. Θα πιάσουμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα στρώσιμο πρώτα απ' όλα με χοντρό γυαλόχαρτο, για να μπορέσουμε να το δουλέψουμε και απ' έξω, να το λεπτύνουμε. Αυτό θα λεπτύνει πάρα πολύ. Θα πιάσουμε όμως πρώτα να το φτιάξουμε από μέσα. Να το τελειώσουμε μέσα και μετά θα βγούμε έξω. Θα χρησιμοποιήσουμε το ακρόμπαρο που φτιάξαμε. Αυτό το έχουμε φτιάξει εδώ πέρα και έχουμε δει τον τρόπο που το φτιάχνουμε. Βιδώνοντας το σε μία μούφα, να πάρουμε τα λούκια μας πρώτα απ' όλα. Τα λούκια είναι πιο δύσκολα από το υπόλοιπο να στρωθεί, οπότε τα λούκια θα πιάσουμε να δουλέψουμε πρώτα.
Sometimes we're not ourselves. There's no one I can turn to. And I know all the feelings that we shared are in the past. And I know your relationships are never meant to last. And I'll take some time. Τώρα πάμε λοιπόν να τρίψουμε αυτό που φτιάξαμε. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Πάμε να το τρίψουμε, να το τελειώσουμε. Έχω πει ξανά ότι θα σας δείξω σε ένα βίντεο πόσο εύκολο είναι να φτιάξεις αυτό εδώ πέρα το αντικείμενο και πόσο χρήσιμο είναι. Τώρα θα δούμε πόσο χρήσιμο είναι.
αφού τρέφτηκε πολύ καλά, πολύ καλά. Τώρα αρχίζει μεταμόρφωση, μία μεταμόρφωση που οφείλεται μόνο και μόνο στο ξύλο το συγκεκριμένο. Κοιτάξτε. Πρώτα απ' όλα διχρωμία. Με ένα απλό βερνίκι. Αυτό είναι μόνο προεργασία, την οποία μετά θα την τρίψουμε, το κάνουμε για να κλείσουν οι πόροι και κατόπιν θα το περάσουμε ένα κεράκι. Αλλά από μόνο του δίνει χρώμα υπέροχο. Αυτά θα είναι τα χρώματά του. Κοιτάξτε χρώμα. Να τρως και να θες. Όταν φτιάχνετε απλές φόρμες, αν τυχόν μπορεί να βγει διχρωμία στο ξύλο σας, βγάλτε τη, είναι πανέμορφη. Ίσως χρειαστεί ένα δεύτερο χεράκι. Γιατί ξέρετε, ρουφάει πάρα πολύ η προεργασία του πρώτο χέρι. Οπότε πάμε σε ένα δεύτερο μετά που έχει στεγνώσει καλά. Για να μας κάνει και λίγο τσίπα. Να έχει λίγο τσίπα πάνω του. Και προσπαθούμε να τα αφήσουμε γενικώς ότι έχει τσίπα. Προσπαθούμε να τα αφήσουμε να πατάει όσο λιγότερο γίνεται. Μαζεύουμε τα περιτά. Έτοιμο, αναμονή των εξελίξεων.